Σήμερα, δυστυχώς, η Ελλάδα, εγώ θα πω απλά για μακαρθισμό, θα πω ότι δέχεται μια υβριδική επίθεση σε αυτό το χώρο, στο χώρο της ανταλλαγής απόψεων και της ανάλυσης. Αν κάποιος θέλει κάτι παραπάνω θεωρητικά, το βιβλίο των Singer και Brookings για το Like War, The Weaponization of the Social Media, λέει ακριβώς τη μεθοδολογία που ακολουθείται αυτή τη στιγμή ώστε να διχαστεί εκ νέου η ελληνική κοινωνία σε έναν τεχνητό εθνικό διχασμό. Είναι μπροστά στα μάτια μας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και οι απειλές και οι δολοφονίες χαρακτήρων είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, είναι πολύ μεγάλο το βάθος. Στόχος, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω, είναι πολλές δυνάμεις που πρέπει να ενεργούν προς αυτή την κατεύθυνση και οι Τούρκοι φυσικά. Στόχος είναι να δημιουργήσουν έναν τεχνητό διχασμό στον ελληνικό λαό, αλλά και να καθοδηγήσουν την ενεργητικότητα του ελληνικού λαού μακριά από τον τουρκικό υπεριαλισμό και να δημιουργήσουν και μία αίσθηση ότι εμείς με την Τουρκία μπορούμε να τα βρούμε και πρέπει να τα βρούμε ενώπιον του μεγάλου κοινού εχθρού πλέον που αναδύεται η δαιμονοποιημένη Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία. Αυτή η έκρηξη της γεωπολιτικής φιάλης νητρογλυκερίνης που προκλήθηκε με πυροκροτητή απλά τον πόλεμο, την εισβολή στην Ουκρανία, δημιουργεί ένα νέο κόσμο. Ο κόσμος μας έχει θρηματιστεί, για να θυμηθούμε και τον Κίσιγκερ, και ξαναδιαμορφώνεται. Και μέσα σε αυτό τον κόσμο, οι δύο κρατικές συνιστώσεις του ελληνισμού, η Ελλάδα και το ελλαδικό κράτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, είτε το θέλουν είτε όχι, θα πρωταγωνιστήσουν. Είναι πρωταγωνιστές. Θα πρωταγωνιστήσουν πολύ απλά γιατί βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά από μόνη της η γεωγραφική θέση σε αναγκάζει να είσαι παίχτης. Γίνονται μια σειρά από παγκόσμιες αλλαγές. Ξέρετε, είναι μεγάλο λάθος στην Ελλάδα να κοιτάμε μόνο τη γειτονιά μας. Το παγκόσμιο σύστημα είναι ένα και ενιαίο. Ό,τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε άκρη του, ακουμπά οποιαδήποτε άλλη άκρη του. Πολλό δε μάλλον όταν εσύ βρίσκεσαι εδώ που βρίσκεσαι. Για παράδειγμα, το τι κάνει η Κίνα στη Νότιο Συνική Θάλασσα, οι μεταλλάξεις του ίδιου του δικαίου της θάλασσας προσπαθεί να προκαλέσει η Κίνα, φυσικά έχουν άμεση επίδραση και στο δικό μας γεωγραφικό χώρο. Η Τουρκία παρεπιπτόντως αντιγράφει κατά γράμμα την κινέζικη στρατηγική δια του δόγματος των τριών πολέμων και με μια σειρά από άλλες μεθοδολογίες. Άρα είναι κολοσιαίο λάθος να λειτουργούμε με τη λογική εμείς εδώ είμαστε μια μικρή χώρα ή δύο μικρές χώρες, κοιτάμε τι γίνεται στη γειτονιά μας και τέλος. Όχι, πρέπει να έχουμε την παγκόσμια εικόνα για να δούμε πού ακριβώς είμαστε. Η τήξη των Αρκτικών Πάγων, η BRI, η Belt and Road Initiative που προσπαθεί να φτιάξει η Κίνα, δηλαδή ο νέος δρόμος του μεταξιού μέσα από την Κεντρική Ασία και μια σειρά από άλλους παράγοντες τοποθετούν την, αν το δείτε σε ένα χάρτη με πολικής προβολής, θα δείτε ότι αυτό που λέει ο Μάκιντερ, η παγκόσμια νήσος, δηλαδή το σύμπλεγμα Ευρασίας Αφρικής, έχει ένα κέντρο, ένα εσωτερικό αίθριο. Και το εσωτερικό αυτό αίθριο είναι η Μεσόγειος. Και το κέντρο του κέντρου είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Και αν πάμε όντως σε αυτόν τον ανταγωνισμό των ευρασιατικών δυνάμεων με τις ευρωατλαντικές δυνάμεις, εδώ είναι το σημείο επαφής, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε γεωλογικούς όρους, των δύο τεκτονικών πλακών, της Οκεάνιας με την Ευρασιατική. Είμαστε στο σημείο επαφής. Είμαστε λοιπόν σε ένα νέο παγκόσμιο σύστημα, πολυπολικό, πιθανώς όμως κινείται προς μια νέα διπολική κατεύθυνση, με τις ευθύνες πολλών, με τις ευθύνες και της Ρωσίας, και το όμως και της Δύσης, που όχι τώρα μετά τον πόλεμο, εδώ και χρόνια με αυτή τη λεγόμενη τη στρατηγική της διπλής ανάσχεσης, ουσιαστικά του double containment, σπρώχνει τη Ρωσία προς την αγκαλιά της Κίνας και την Κίνα προς την αγκαλιά της Ρωσίας, δημιουργώντας το πρόπλασμα ενός γεωπολιτικού συμπλόκου που αν εξελιχθεί θα αποτελέσει την πρώτη υπερυπερδύναμη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Βέβαια, η Κίνα με τη Ρωσία έχουν τεράστιες διαφορές στις γεωπολιτικές ταυτότητες και πάρα πολλά ανταγωνιστικά στοιχεία. Ναι, έχουν όμως και πάρα πολλές συνέργειες. Και ποια είναι αυτή? Ότι μέσα σε αυτό το νέο παγκόσμιο ανταγωνισμό, τη στιγμή που και οι δύο έχουν εγκλωβιστεί σε έναν μυσαλόδοξο και πολύ πιο οξύ σε σχέση με το παρελθόν ψυχρό πόλεμο, έχουν την ανάγκη η μία της άλλης. Γιατί πολύ απλά καμία δεν μπορεί να σταθεί έναντι του δυτικού κόσμου ή έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ρωσία σίγουρα έχει πολλά κενά στη γεωπολιτική της ταυτότητα, αλλά ούτε και η Κίνα σε αντίθεση με την τρέχουσα αντίληψη. Η Κίνα όσο και να εξελιχθεί
δεν μπορεί να γίνει ο διάδοχος των ΗΠΑ. Κατά κάποιο τρόπο είναι το διαλεκτικό τους αντίθετο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα αυτόνομες, απόλυτα ασφαλισμένες ανάμεσα στους δύο ωκεανούς και με αδύναμους γείτονες. Η Κίνα είναι στην άκρη της Ευρασίας, περικυκλωμένη από εχθρούς ή, εν πάση περιπτώσει, δυνητικούς εχθρούς, και όσο αυξάνει ο πλούτος και η δύναμή της, τόσο αυξάνουν οι εξαρτήσεις της από το εξωτερικό. Για τρόφιμα, για πρώτες ύλες, για ενέργεια, πάσης φύσεως φυσικούς πόρους, ακόμη και για νερό, πόσιμο νερό, δεδομένου ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μολυνθεί, και κυρίως για τις εξαγωγές. Οπότε, μόνη της δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στις ΗΠΑ και γενικότερα στη Δύση, ούτε και η Ρωσία. Μαζί όμως και οι δύο δημιουργούν ένα εκπληκτικό σχήμα ανοιχτής αρχιτεκτονικής που μπορεί να εκμεταλλευτεί και τους ανταγωνισμούς μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων και να ρημουλκίσει και άλλες χώρες προς τροχιά του, όπως είναι το μεγάλο γεωπολιτικό έπαθλο του πλανήτη που είναι η Ινδία. Λοιπόν, και τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε ένα νέο κόσμο ο οποίος αναπλάθεται, είναι σε μια φάση μεταξύ πολυπολικότητος και διπολικότητος. Θα δούμε αν θα πάει προς τα εκεί, μπορεί να πάει προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε το ελληνικό σύστημα, δηλαδή την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, και τον αγαπημένο μας γείτονα την Τουρκία. Λοιπόν, και αυτή είναι μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε όμως μια γεωπολιτική ασυμμετρία. Ενώ εμείς ως Ελλάδα έχουμε επιλέξει ένα είδος γεωπολιτικής αυτοεξάλειψης, θεωρώντας ότι αν ταυτιστούμε ολοκληρωτικά και απόλυτα με το δυτικό παράγοντα, θα ανταμυφθούμε γιατί είμαστε καλά παιδιά. Εγώ αυτό το λέω παρεπιπτόντως η γεωπολιτική του νηπιαγωγείου, δηλαδή όπως είναι στην αυλή του νηπιαγωγείου. Λες ποιος είναι ο πιο δυνατός, θα πάω με αυτόν, θα είμαι φίλος. Με όποιον αυτός θεωρούμε ότι είναι τσακωμένος, δεν θα μιλάω, και κάποια στιγμή αυτός θα με βάλει υπό την προστασία του. Ενώ η Τουρκία ακολουθεί την γεωπολιτική του άσο του ιού και λογικά έχει βάλει τον εαυτό της μέσα σε αυτό το νέο σύστημα, που με ποδοσφαιρικούς όρους θα το λέγαμε ότι είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, το έχει βάλει ανάμεσα. Παρεπιπτόντως, λέμε ότι η Τουρκία έχει την πολιτική του επιτίδη ουδέτερου. Κατά την ταπεινή μου άποψη, κάνει ακριβώς το αντίθετο από μια άποψη, από μια σκοπιά, από ότι ήταν η πολιτική του επιτίδη ουδέτερου στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε η Τουρκία προσπαθούσε να λουφάξει, αν μου επιτρέπεται ο όρος, έκανε τον ψόφιο κοριό και περίμενε να περάσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και να εμφανιστεί. Τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί ως ένας δυναμικός παράγοντας διαμόρφωσης των εξελίξεων σε ολόκληρο το ευρασιατικό σύστημα. Εκμεταλλευόμενη τη θέση της, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι είναι απρόβλεπτη και μη δεδομένη, και εκμεταλλευόμενη τις σχέσεις της με μια σειρά από άλλες χώρες, την προνομιακή σχέση, όπως είναι με το Πακιστάν, με το Αζερμπαϊτζάν και γενικότερα με τις κεντροασιατικές τουρκόφωνες και τουρκογενείς δημοκρατίες. Άμα τις δείτε στο χάρτη, αυτό το σύστημα των τουρκόφωνων τουρκογενών δημοκρατιών είναι σαν ένα μαχαίρι ή ένας μπαλτάς, αν το δείτε, γιατί το Καζακστάν είναι μεγάλο, που φτάνει και χώνεται στην καρδιά της Ευρασίας, εκεί που δεν μπορούν να μπουν οι Αγγλοσάξονες. Και η αιχμή αυτού του μαχαιριού φτάνει στην περιοχή των Ουιγούρων στην Βόρεια Κίνα. Και η λαβή αυτού του μαχαιριού είναι η Τουρκία. Όσο λοιπόν ο δυτικός παράγοντας έχει την ελάχιστη ελπίδα ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το μαχαίρι, αυτό το μπαλτά, για να ασκεί επίδραση στο εσωτερικό της Ευρασίας και να καταφέρει να διαχωρίσει τη Ρωσία από την Κίνα, που ο ίδιος τη σώθησε η μία στην αγκαλιά της άλλης, τότε είναι τεράστιο λάθος να πιστεύουμε ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, ότι θα τιμωρηθεί και όλα τα συναφή. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εμείς πρέπει να οδηγηθούμε σε μια λογική τοπάθειας, ότι εμείς έχουμε απέναντι μας μια πανίσχυρη Τουρκία, αυτή θα ανταμυφθεί, εμείς θα τιμωρηθούμε, να πάμε στο αντίθετο άκρο δηλαδή, και να οδηγηθούμε σε μια λογική ότι όλα είναι κανονισμένα και εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε να ελπίζουμε τίποτα. Άλλο τεράστιο λάθος. Γιατί κανείς δεν θέλει μια υπερβολικά ισχυρή Τουρκία, ούτε φυσικά ο δυτικός παράγοντας. Και αν η Τουρκία καταφέρει και επιβάλλει τις θέσεις της στο Αιγαίο και καταφέρει και φτιάξει τη γαλάζια πατρίδα, καταφέρει και τοποθετήσει την Κυπριακή Δημοκρατία, τη μεγαλώνισο σε ένα, πάλι αν μου επιτρέπετε όρο, σε ένα μεγάλο γεωπολιτικό στομάχι όπως θέλει, και να τη χωνέψει, τότε θα είναι ο απόλυτος κλειδοκράτορας. Θα ξεκινάει από το Βόσπορο, τη θάλασσα του Μαρμαρά, τα Δαρδανέλια, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και τότε θα γίνει υπερβολικά ισχυρή για τους πάντες. Τότε δεν τη θα σέβεται ούτε από τους Αμερικανούς, ούτε από τους Ρώσους, ούτε από τους Κινέζους, ούτε από τη Γαλαξιακή Αυτοκρατορία, ούτε από τον Σόρον τον ίδιο της Μόρντορ. Εντάξει, θα έχουμε πολύ σοβαρά θέματα, ολόκληρη η παγκόσμια αρχιτεκτονική. Άρα, ο ρόλος που ανατέλει μέσα στο διεθνές σύστημα για εμάς,
για το ελληνικό σύστημα, δηλαδή μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν λέμε να φύγουμε και να πάμε υπό τη σφαίρα επιρροής κάποιου άλλου. Αντιθέτως, να ενισχύσουμε το ρόλο μας μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική και να γίνουμε αυτός που θα λέγαμε ο κόφτης της Τουρκίας. Είναι αυτό που λένε οι Ιάπωνες κυρίως θεωρητικοί των διεθνών σχέσεων, να γίνουμε μεσαία δύναμη. Και η μεσαία δύναμη δεν είναι τα μεγέθη. Είναι το τι ρόλο παίζεις στο πώς μπορείς να ρυθμίζεις τη δράση και τις επιρροές μιας αναθεωρητικής δύναμης. Οι Ιάπωνες το λένε για τον εαυτό τους για την Κίνα, εμείς θα μπορούσαμε να το πούμε για την Τουρκία. Θα μου πεις, εμείς δεν είμαστε Ιαπωνία. Ναι, ούτε η Τουρκία όμως είναι Κίνα. Αυτό τι σημαίνει όμως? Σημαίνει μια εθνοκεντρική στρατηγική, μια εθνικά ανεξάρτητη στρατηγική. Ξέρω ότι αυτή η όρη στην Ελλάδα είναι δαιμονοποιημένη. Να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου, να λειτουργήσεις εθνοκεντρικά, να βγάλεις από το μυαλό σου την παρανοϊκή αντίληψη ότι μπορείς να τα βρεις με την Τουρκία. Όχι, δεν μπορείς να τα βρεις. Τι να κάνουμε, αφού έχει μια αδιφάγα πολιτική. Οπότε χρειαζόμαστε μια νέα εθνική στρατηγική, ως ενιαίος γεωπολιτικός χώρος, Ελλάδα και Κύπρος, το ελλαδικό κράτος και η Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε τεράστια συζήτηση για το τι και πώς, και αυτή η στρατηγική είναι απολύτως εφικτή και μέσα στο γεωπολιτικό άξονα, αυτό που λέμε το ανήκωμα εις τη Δύση. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Είμαστε σε ένα νέο κόσμο. Ο νέος αυτός κόσμος δεν έχει αποκρισταλωθεί. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο εμείς θα πρωταγωνιστήσουμε ως Ελλάδα, ως Ελληνισμός. Το θέμα είναι πώς θα πρωταγωνιστήσουμε. Ως δυναμικός παίχτης που θα προωθήσει τα εθνικά του όνειρα, την εθνική του ταυτότητα, την εθνική του υπόσταση, τα εθνικά συμφέροντα, ή ως θύμα, ως θύραμα για κάποιους άλλους. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ερώτημα. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται μια εθνοκεντρική λογική και μια νέου τύπου εθνική στρατηγική, πανεθνική στρατηγική, παγκόσμιας λογικής, όχι ότι είμαστε μικρή χώρα ή μικρές χώρες και κοιτάμε τα της γειτονιάς μας και μόνο, και μια λογική, επαναλαμβάνω, που θα δίνει έμφαση στην εθνική ανεξαρτησία, μέσα βέβαια στο γεωπολιτικό σύστημα στο οποίο ανήκουμε.